έχουν δοθεί 45 εκατομμύρια χρήματα σε δικαιούχους, 5.000 περίπου, που αρκετά από αυτά, αν θέλετε να τον προχωρήσετε, το τεκμηριώσει, θα χρειαστεί να επιστρέψουν πίσω. Περίπου 4.000 δικαιούχοι βάσει τη επίσημη λίστα που έχουμε δεν έχουν πάρει χρήματα. Και το κεραστάκι στην τούρτα, κύριε Δασκαλάκη, ξέρετε ποιο είναι? Τη στιγμή που ξέρουμε για 5 μήνες τουλάχιστον ότι αυτά που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί πράσινα, κατοικήσιμα, δικαιούνταν να πάρουν 2.000 οικοσκευή και 3.000 ευρώ για, σαν προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή, έρχονται εκ των υστέρων. Αρκετοί από αυτούς έχουν πάρει χρήματα όταν κάναν την αρρωγή και μας λένε ότι κακώς τα πήραν, θα χρειαστεί να τα επιστρέψουν κάποιοι πίσω ή να τα δικαιολογήσουν με φάκελο, αλλά οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν τίποτα. Και δεν μιλάμε ούτε για 100, ούτε για 1.000, ούτε για 2.000. Μιλάμε για 5.600 περιπτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι που ο γείτονας πήρε, ο αδερφός τους πήρε και αυτοί θα πάρουν, πόσο δίκαιο είναι? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που περιμέναν αυτά τα χρήματα για να μπαλώσουν τις πρώτες τρύπες στα σπίτια τους ή να καλύψουν κάποιες άλλες ανάγκες, τους πήραν το χαλί πίσω. Και έχουμε τώρα και την περίπτωση των υπολείπων που δεν έχουν πάρει καθόλου χρήματα. Ποια επιχείρηση έχει πάρει σήμερα μετά από 6 μήνες, παρόλες τις εξαγγελίες, ένα σέντ? Έχετε δίκιο. Όποιος έχει πάρει, να βγει να μας το πει. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να προχωράμε και ο κόσμος να παραμένει τη στιγμή που οι υποσχέσεις μένουν αλληλοποίητες. Και συνεχίζουμε να παίρνουμε υποσχέσεις. Θέλουμε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα αρχίσουν να υλοποιούνται αυτές. Διαφορετικά, όχι οι σεισμικές κατασκευές και αυτά που λέει ο κάθε επιστήμονας ότι δεν θα κάνει σεισμούς στα αργαλοχώρα, θα μας κρατήσουν. Θα μας κρατήσουν τα χρήματα που θα δοθούν να ξαναστηθούν οι επιχειρήσεις και να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα σπίτια. Όταν λέμε ότι έχουμε ανθρώπους στις Κίσκους, έχουμε ανθρώπους στις Κίσκους. Είναι περίπου 600 το σύνολο της περιοχής. Αλλά πόσοι μένουν σε κίτρινα σπίτια και φιλοξενούνται? Αυτό το νούμερο βγαίνει από αυτό εδώ, από το Υπουργείο, το χαρτί που μπορώ να σας το αναλύσω, που υπερβαίνει τους 4.000. Για αυτούς τους ανθρώπους, ποια μέρημνα έχει δοθεί? Τίποτα απολύτως. Μόνο υποσχέσεις. Η πίστος χρόνου τελειώνει. Έχουμε κάνει κατ' επανάληψη υπομνήματα, έχουμε απευθυνθεί σε κυβερνητικούς και μη. Ποτέ δεν έχει ανοίξει μια πόρτα να κάτσουμε να συζητήσουμε όχι τα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις εφικτότατες που εξυπηρετούν και την κυβέρνηση και τους σεισμόπληκτους. Πλήρη απαξίωση. Ας έρθει ένας να πει αυτή τη στιγμή τι χρήματα έχει πάρει. Αυτοί που πήραν θα τα γυρίσουν πίσω αρκετοί. Σήμερα το ΔΑΕΦΚ με 4 υπαλλήλους θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε 11.000 περιπτώσεις με 4 υπαλλήλους. Το υπογραμμίζουν και οι δήμαρχοι αυτό, κύριε Κοκολάκη. Το λένε και οι δήμαρχοι. Συμφωνούμε. Αυτό λοιπόν είναι, αν τα βάλουμε στην ατζέντα και ιεραρχήσουμε κάποια πράγματα, το πρώτο που θα πρέπει να κοιτάξουν να δώσουν άμεση λύση για τους ακροατές αυτή τη στιγμή που είναι σεισμόπληκτοι και ακούνε. Θα έρθουν στην πόρτα μας προβλήματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Το βασικότερο είναι να λυθεί το θέμα του τιμολογίου του 2011. Αν αυτό ισχύσει, μπορώ να σας το πω, αλλά να μην παίρνω χρόνο να το τεκμηριώσω ακριβώς αυτό που λέω. Το 35% της ζημιάς στα κίτρινα σπίτια θα αποζημιωθεί. Δηλαδή, ένα σπίτι που έχει 30.000 ζημιά πραγματική μαζί με την αμοιβή του μηχανικού δεν θα πάρει ούτε 10.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 20 πού θα τα βρει? Με δάνεια. Σήμερα είχαμε τον κύριο Σπρίντζη. Είχαμε τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Σπρίντζη, σαν υπουργός υπεχοδέτ στην προηγούμενη κυβέρνηση, με όλες αυτές τις περιοχές που είχαν υποστεί φυσικές καταστροφές, ουδής πήρε δάνειο. Ούτε ένας. Εδώ λοιπόν θα μπει ο κόσμος, έχει τα λεφτά στην τσέπη να βάλει το 70% να τελειώσει τα σπίτια του? Αυτό ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Άμεση λύση. Αναπροσαρμογή των τιμών με τα σημερινά δεδομένα. Αυτή είναι μεγάλη κοροϊδία. Και πρέπει η λύση να δοθεί εχθές. Γιατί οι φάκελοι κατατίθονται. Και θα του πει το ΔΑΕΦ ότι εγώ θα σου δώσω 10 χιλιάρικα και όταν θα πάει το συνεργείο να του πει θέλω 30 να μου το φτιάξει, τι θα κάνει ο κόσμος? Πάντως το θέμα μείνει, αυτό, κύριε Κοκολάκη, επειδή την περασμένη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή ήταν οι βουλευτές και ο Βασίλης και ο Γιώργος και άλλοι βουλευτές και από τον ΣΥΡΙΖΑ το έχουν θέσει ως ερώτημα στον αρμόδιο υπουργό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Την απάντηση από πού θα την πάρουμε? Έχετε δίκιο. Εμείς το ανεβάζουμε ψηλά στην ατζέντα. Η απάντηση που είναι, και όχι μόνο αυτή. 30 θέματα έχουμε θέσει τώρα και καιρό, ούτε μία απάντηση. Πόσοι φάκελοι έχουν κατατεθεί, κύριε Κοκολάκη? 70.
αλλά δεν είναι 70 που έχουν κατατεθεί. Γιατί μέχρι τώρα τι λένε? Μέχρι να ολοκληρωθεί η σεισμική δραστηριότητα, μην καταθέσετε φακέλους. Και ο κόσμος, ξέρετε τι περιμένει? Αυτοί που γνωρίζουν, αναπροσαρμογή των τιμών για να καταθέσει το φάκελο. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν είναι φάκελοι 70 που έχουν κατατεθεί. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, από μαρτυρία μηχανικού, εμείς είχαμε μια πληροφορία, δεν είναι απόλυτη, αλλά είναι κατά προσέγγιση. Γύρω στις 2.500 περιπτώσεις είναι οι αιτίες που έχουν γίνει για να πάνε να δουν για πρώτη φορά ένα ακίνητο, μια αποθήκη, ένα σπίτι που έχει καταστραφεί, να χαρακτηριστεί κόκκινο, κίτρινο ή οτιδήποτε. 2.500. Έχουμε περίπου 1.140 περιπτώσεις που θα χρειαστούν πρωτόκολλο κατεδάφισης. Αυτά έχουν προτεραιότητα. Είναι τα σπίτια που κρέμονται στον δρόμο που περνάει το παιδί μου και πάει στο σχολείο, το λεωφορείο, ο κάθε πολίτης. Για τη δημόσια ασφάλεια κρέμονται πάνω από τα σπίτια μας σε όλους τους δήμους περίπου 1.200 κτίρια. Θα είναι πρωτόκολλο κατεδάφισης. Ποιος θα το κάνει? Οι 4 υπαλλήλοι του ΔΑΕΦΚ θα πάνε να βγάλουν πρωτόκολλο κατεδάφισης? Θα πάνε να δουν τα 2.500 σπίτια? Ή θα πάνε να δουν αυτό εδώ το επίσημο στοιχείο που μας έρθε τώρα, ότι έχουμε περίπου 7.500 περιπτώσεις κίτρινα και κόκκινη που θα χρειαστούν στη στάση φακέλου? Μιλάμε λοιπόν για μια δουλειά που θα αφορά 11.000 φακέλους. Και πάρτε το, να σας φέρω ένα παράδειγμα που μπορούμε να το συγκρίνουμε. Το 99 στην Αττική που έγινε ένας αντίστοιχος σεισμός, είχαν μαζευτεί 6.000 φάκελοι. Κρατήστε το νούμερο. Ξέρετε πόσοι υπαλλήλοι χρειάστηκαν για να βγάλουν αυτό το όγκο δουλειάς σε πέρας? 300. Επισημότατα στοιχεία. Mm-hmm. Δεν είναι λόγια του αέρα. 300 λοιπόν μπροστά σε 6.000 φακέλους. Και εμείς έχουμε 4 μπροστά σε 11.000 φακέλους. Αυτή η γραφειοκρατία που έρχεται, αυτό το τσουνάμι γραφειοκρατίας, πόσα ρίχτερ είναι? Δίσκαμπτη υπηρεσία, το είπε ο κύριος Πατακός, με τα ετοιμόρροπα. Τι θα κάνουμε τώρα με τα ετοιμόρροπα? Έτσι, που έχουμε μια σειρά ετοιμορόπων, ακόμα περισσότερα τρακαλοχώρη, τα οποία πρέπει να άρουμε τις επικινδυνότητες και πρέπει να τα μαζέψουμε. Ήδη ξεκινήσαμε, γιατί πήραμε κάποια πρωτόκολλα, πρώτα πρωτόκολλα κόκκινων σπιτιών από την αρχαιολογία και γίνανε οι διαδικασίες. Συνένεση των ιδιοκτητών. Μπλέξαμε και μια στιγμή, με υπεύθυνη δήλωση, και ξεκινάμε και γκρεμίζουμε και άρουμε τις επικινδυνότητες. Βάση περιπτώσει, για να απαντήσω στο πρώτο σας ερώτημα, αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε καλές κατασκευές. Σε αυτή τη λογική λοιπόν έχουμε μπει στη διαδικασία εμείς στο Δήμο, έχουμε μελετήσει όλα τα κτίρια και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με ένα σταδιακό πρόγραμμα να τα στατικά ενισχύσουμε όλα τα σχολεία μας και τα δημοτικά κτίρια. Θέλω, πριν ολοκληρώσω, γιατί δεν θα μου δοθεί ξανά ο λόγος, να πω δύο πραγματάκια που θέλω να πω, να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Είπαμε τα ετοιμόρροπα, πολύ σημαντικό, είναι μια δουλειά την οποία μας έχουν αναθέσει. Ποιος θα πληρώσει τα ετοιμόρροπα, κύριε Δασκαλάκη? Είναι ένα ερώτημα. Θα τα πληρώσει ο ιδιοκτήτης που του ανήκει? Θα τα πληρώσει ο Δήμος με κάποια λεφτά που μας έχει δώσει το Υπουργείο χωματουργικά για να τα ρίξουμε? Τι θα γίνει με όλη αυτή τη διαδικασία? Ξέρετε τι όγκος είναι αυτός? Τεράστιος όγκος δουλειάς. Και γραφειοκρατικής δουλειάς, αλλά και στην πράξη δουλειά που έχει. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, πολύ σημαντικό. Είχε στην τελευταία κάθοδο των Υπουργών, είχαν πει ότι θα έρθουν 30 μηχανικοί. Ακόμα δεν έχουν έρθει μηχανικοί. 30 δεν φτάνουν. Σας το λέω εγώ ότι είναι τεράστιος όγκος της δουλειάς. 4 είναι αυτοί στο γραφείο, το είπε ο κ. Κοκολάκης. Αν δεν στελεχωθεί άμεσα το γραφείο, με συγχωρείτε, δουλειά δεν θα δούμε και φακέλοι δεν θα προχωρήσουν. Είχαν πει επίσης ότι κάποιους οικίσκους που έχουμε ανάγκη και εμείς και το Δήμος Μηνώα Παιδιάδος. Εμένα μου λείπονται ακόμα άλλοι 10 οικίσεις να στεγάσω όλες τις οικογένειες. Έχω 33 στο Δήμο, με 43 με 45 πιστεύω να στεγάσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά βρίσκονται σε κίτρινα σπίτια μέσα, σε κίτρινα σπίτια, κινδυνεύουν οι άνθρωποι σε μετασεισμούς, αλλά δεν έχουν που να πάνε. Δεν έχουν που να πάνε. Πολύ γρήγορα, κύριε. Πολύ γρήγορα κλείνω. Είναι bullet αυτά που λέω, έτσι, σημεία. Οι μικροζημιές, επιμένω. Οι μικρές ζημιές μπορούν να αποζημιωθούν εφάπαξ. Με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Fast track διαδικασίες, για να μην μπλέξουμε να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Και μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον. Και να κλείσω με αυτό. Οι Δήμοι μας θα πρέπει να προετοιμαστούν, τουλάχιστον και οι δύο Δήμοι, οι όμορφοι Δήμοι, να προετοιμαστούν στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έρχονται. Με αυτή τη λογική έχουμε έρθει εμείς σε επαφή με το Πανεπιστήμιο, το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο. Και έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία ανάπλασης των περιοχών, να δούμε τι θα γκρεμίσουμε, τι θα μείνουμε, ποιες πλατείες θα φτιάξουμε, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις περιοχές μας και να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας να ξαναγάτσει ο κόσμος εκεί. Είπατε για την απογραφή. Τώρα που θα βγουν τα επίσημα στοιχεία της απογραφής, θα δείτε τις μειώσεις που θα παρατηρηθούν στο Αρκαλοχώρι, στο Δήμο Αρχαρών Αστερουσίων. Μεταβίας. Πιστεύω να συγκρατήσουμε για 1.000 άτομα κάτω από τον πληθυσμό. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Για την περιοχή σας. Και κάτι άλλο, κλείνονται, γιατί ακούω πολλά προγράμματα. Είναι πολλά που πρέπει να πούμε. Ακούω πρόγραμμα εξοικονομών κατοίκων. Ωραία.
να το κάνουμε τη θερμοπρόσωπη απ' έξω και από μέσα τι θα είναι το σπίτι. Δεν θα πρέπει να το συνδυάσουμε με μια εστιατική ενίσχυση του σπιτιού. Τα έχω πει αυτά και στον Πρωθυπουργό στην κάθοδο και στον τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μπορεί να βγει ένα πρόγραμμα μαζί με το εξοικονομώ και στατική ενίσχυση των σπιτιών, ώστε να είναι έτσι όπως πρέπει τα σπίτια. Κύριε, λοιπόν, στην Ιταλία υπάρχει το σύσμα μπόνους. 110% επιδότηση για στατική ενίσχυση και θερμική προστασία των κτηρίων. Στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Κύριε Δήμαρχε Ευηνώα Παιδιάδος, επειδή εσείς είστε και ένας δήμος που στο μέλλον θα φιλοξενήσετε τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή υποδομή της χώρας, το νέο αεροδρόμιο. Μετά από πόσα χρόνια πιστεύετε ότι ο δήμος ο δικός σας θα μπορεί να έχει έρθει στην εικόνα πριν από το σεισμό? Πριν από το πω αυτό, να πω ορισμένα πράγματα τα οποία, γιατί θα είναι η τελευταία φορά που μιλάμε, να μην, τουλάχιστον για να μπορέσουμε να πούμε ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα. Να περιοριστείτε όμως και στα 3 λεπτά που πήρε ο κ. Κογκοσάλης. Άμεσα. Εγώ έχω 19 σχολικές μονάδες. Από αυτές οι 9 είχαν πάθει ζημιές. Τις 6 καταφέραμε και τις έχουμε φτιάξει και δεν υπάρχει πρόβλημα. 3 σχολικές μονάδες, ένα γυμνάσιο στο Αρκαλοχώρι, ένα δημοτικό στο Αρκαλοχώρι και ένα δημοτικό στο Ραψανό θέλουν ανακατασκευή ή επιδιόρθωση. Τώρα είμαστε στη φάση να κάνουμε μελέτες, να δούμε αν συμφέρει η ανακατασκευή ή συμφέρει η επιδιόρθωση, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία είναι όλα οικονομικής φύσης. Η ενίσχυση του προσωπικού. Εμείς δεν λέμε μόνο να ενισχυθεί η ΤΑΕΦΚ του Αρκαλοχωρίου, αλλά να ενισχυθούν και οι Δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι είναι υποστελεχωμένοι και εγώ τουλάχιστον δεν έχω την τεχνική υπηρεσία που έχει ένας Δήμος, οποιοσδήποτε Δήμος, όπως είναι ο Δήμος, ας πούμε, Αρκαλώνος Τερουσίων. 4 άτομα έχω. Με 4 άτομα μηχανικούς, με τόσο φόρτο δουλειάς που έχει πέσει. Με τόσο φόρτο δουλειάς. Η ΤΑΕΦΚΑ έχει 4, αν μου πείτε, χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που πάνε να κάνουν τήσεις. Τώρα θα έρθουν 30, αν θα έρθουν, γιατί και αυτά όλα με ένα ερωτηματικό μένουν, γιατί τα ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα στην πράξη. Τέλος πάντων. Τιμολόγηση. Ναι, αναπροσαρμογή των τιμών με τις τιμές όχι του 2011 αλλά τις σημερινές. Ξεκάθαρα αυτό το έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους. Ναι, δεν μπορεί κάποιος να πάει να πληρώσει με βάση το 2011 όταν οι ανατιμήσεις έχουν. Αυτό είναι τρελό να το συζητάμε. Ναι, είναι τραγικό. Πάμε τώρα στις επιχειρήσεις. Εμείς, καλώς ή κακώς, το Αρκαλοχώρι ήταν ένα εμπορικό κέντρο. Ήταν το εμπορικό κέντρο της ενδοχώρας. Τις επιχειρήσεις είχε 320 επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή το 50% υπολειτουργεί. Και το άλλο έχει χαθεί. Δεν ξέρουμε αν θα ξαναμπούνε στη φάση της δράσης ή θα σηκωθούν να φύγουν ή θα κλείσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα τις ενισχύσουμε. Δεν έχουν ενισχυθεί ακόμα, παρά το ότι έχουμε κάνει και παρεμβάσεις μέσα από το επιμελητήριο και στα υπουργεία. Δεν έχουν ενισχυθεί, δεν έχουν πάρει τίποτα. Και έχουν απολυθεί και άνθρωποι. Είναι ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό θέμα το οποίο μας απασχολεί έντονα. Και πάμε τώρα στην ερώτηση που μου κάνατε. Εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε για άμεση δημοπράτηση του τοπικού χωρικού. Άμεση δημοπράτηση. Δυόμιση χρόνια, εγώ τον πρώτο μήνα που έγινα δήμαρχος, κατάφερα να πάρω το OK από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα γίνει το τοπικό χωρικό στο Δήμο μου. 2,5 χρόνια έχουν περάσει και δεν έχει γίνει ακόμα η δημοπράτηση. Αυτό είναι μια κοροϊδία. Διότι και πάμε και με fast track διαδικασία το δικό μας τοπικό χωρικό. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με την ανοικοδόμηση τη σωστή της περιοχής, του Αρκαλοχωρίου συγκεκριμένα, που είναι στη φάση σχεδόν την τελευταία, το σχέδιο το πολεοδομικό και του Καστελίου που είναι στη μέση, αυτά θα μας δώσουν, πιστεύω εγώ, την όθηση να πάμε μπροστά, αλλά πρέπει να γίνουν με σωστό τρόπο. Πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε την περιοχή μας με τις χρήσεις, γιατί για να δημοπρατηθεί αυτό, από τη μέρα της δημοπράτησης μέχρι να μπει σε εφαρμογή, θα πέρασει τουλάχιστον ένας χρόνος. Τουλάχιστον. Αλλά ας μπει τουλάχιστον στη φάση της δημοπράτησης. Είναι πάρα πολύ το σοβαρό το θέμα και είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε και την άλλη εβδομάδα που θα ανέβω στην Αθήνα να δω, να επισκεφτώ και το Υπουργείο, να δω σε ποια φάση είναι, γιατί κάθε φορά και αναβάλλεται και αναβάλλεται και αναβάλλεται.